Ένα συνέδριο στο οποίο ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για τα ζητήματα της Ευρώπης και της Ελλάδας από ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και έχουν βαθιά γνώση της κρισιμότητας των σχετικών ζητημάτων. Ο εύστοχος και κέριος τίτλος του συνεδρίου με την χαρακτηριστική οικονομία των εκφραστικών μέσων και την νοηματική πυκνότητα που διακρίνει τις παρεμβάσεις του Economist, νομίζω ότι μας βάζει άμεσα στην ουσία του θέματος. Κι αν και το κουβάρι νομίζω ότι είναι πολύ ακόμα στην παράσταση που έχετε εδώ πίσω μου, έχω την αίσθηση ότι, και νομίζω ότι αυτή είναι η αίσθηση στην πλειονότητα των πολιτών στη χώρα αλλά και έξω από αυτήν, ότι το κουβάρι έχει ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται, έχει ξεμπερδευτεί. Και πράγματι η Ελλάδα αποδεσμεύεται σταδιακά, αφήνοντας πίσω της την πολυετή ύφεση και διαμορφώνει τις συνθήκες για την έξοδο από τα προγράμματα στήριξης, την έξοδο από την Επιτροπή με το δικό της σχέδιο για μια νέα Ελλάδα που δεν μπορεί να έχει σχέση με αυτό που ζήσαμε προφανώς τα τελευταία χρόνια αλλά και πριν, τις αιτίες που την οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Μια Ελλάδα πιο παραγωγική, μια Ελλάδα πιο δίκαιη. Η προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι εδώ, στο σημείο δηλαδή να μπορούμε να προετοιμάσουμε την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα με συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ήταν τεράστια, ήταν πολύ δύσκολη. Η σταθερή υπεραπόδοση της οικονομίας έναντι των δημοσιονομικών στόχων πιστεύω ότι υπήρξε το κλειδί. Το κλειδί για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και μια σταθερή βάση για τα επόμενα κρίσιμα βήματα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό κατέστη δυνατό, δίχως να επαναλάβουμε τα αδιέξοδα και τις καταστροφικές συνέπειες μιας άνευ προηγουμένου επιθετικής δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία υλοποιήθηκε κατά την πρώτη περίοδο, κατά την πενταετία 2010-2014, που χάθηκε σχεδόν το 1/4, συρρυκνώθηκε κατά 25% το ΑΕΠ της χώρας, χάθηκε δηλαδή σχεδόν το 1/4 του εθνικού μας πλούτου. Και βεβαίως αποδείχθηκε απολύτως καταστροφική αυτή η πενταετία, τόσο για την οικονομία, όσο όμως και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Καταφέραμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια να υλοποιήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών με σκοπό όχι απλά να βελτιώσουμε την εικόνα της ελληνικής οικονομίας αλλά και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα βοηθά την οικονομική και επενδυτική δραστηριότητα να αναπτύσσεται. Ένα ασφαλές και σύγχρονο πλαίσιο ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι παραγωγικές δυνατότητες αυτού του τόπου. Και αυτό κατέστη εφικτό παρά το ότι βρεθήκαμε αρκετές φορές απέναντι σε θέσεις και προτάσεις από την πλευρά των δανειστών μας οι οποίες κινούνταν στα όρια του οικονομικού ανορθολογισμού. Και είναι νομίζω κρίσιμο να γίνει σαφές που έγκυται αυτός ο ανορθολογισμός, διότι δεν το συναντάμε μόνο στις προτάσεις που αναπαράγουν πολλές φορές οι τεχνοκράτες των θεσμών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τον αναπαρήγαγαν δυστυχώς και συνεχίζουν να τον αναπαράγουν και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολλές φορές, κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, στη χώρα βεβαίως κυρίως, εντός της χώρας, επιχειρηματικές ενώσεις και μια σειρά από πρόσωπα του δημόσιου βίου, εμφανίζοντάς τον μάλιστα ως τη μοναδική επιλογή για τον έξοδο της χώρας από την κρίση. Πρόκειται για μια θέση που εδράζεται στο ότι η Ελλάδα οφείλει να μετατραπεί σε μια οικονομία εντάσεως εργασίας και εκεί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της. Γνωρίζουμε όλοι τι χαρακτηριστικά έχει όμως μια τέτοια οικονομία. Συρρήκνωση μισθών,
πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής προστασίας. Και σας καλώ να αναρωτηθείτε, πέρα από την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση του καθενός, μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη επιλογή για την Ελλάδα ένα τέτοιο αναπτυξιακό υπόδειγμα? Και σε τελική ανάλυση, είναι αυτό το μοντέλο το οποίο μπορεί να είναι συμβατό με μια χώρα όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση δική μου είναι κατηγορηματικά αρνητική. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με πολύ σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αναπόσπαστο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και αποτελεί ευθεία υποτίμηση των δυνατοτήτων της χώρας ο ισχυρισμός ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας περνά από μεθόδους που παραπέμπουν όχι στο ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά σε αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου. Δηλαδή, όπως είπα πιο πριν, μέσα από την συρρήκνωση του μισθολογικού κόστους και από την άρση κάθε προστατευτικής δικλίδας για τον κόσμο της εργασίας. Δική μας εκτίμηση είναι ότι αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, πρέπει να κινηθούμε στον αντίποδα αυτού του ισχυρισμού. Η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι μια οικονομία εντάσεως κεφαλαίου και γνώσης. Μια οικονομία που η παραγωγή της βασίζεται στην υψηλή προστιθέμενη αξία. Η χώρα μας διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα, δίκτυα, υποδομές, τεχνογνωσία και πάνω απ' όλα ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και δεξιότητες, το οποίο δυστυχώς η κρίση και οι πολιτικές διαχείρισης της κρίσης κατέστησαν λιμνάζων και μέρος του μάλιστα το εξώθησαν μακριά από τη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, θεωρώ ανεπίτρεπτο να βάζουμε φραγμό στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και στην περαιτέρω βελτίωση και της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά κύβδηλη η θέση που βασίζεται στο ότι μπορεί η Ελλάδα να βγει νικήτρια στην αρένα του ανταγωνισμού στη βάση του μισθολογικού κόστους. Για τον λόγο αυτό, η προσήλωσή μας είναι πρωτίστως σε μεταρρυθμίσεις που θα αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας με σταθερές σχέσεις και αξιοπρεπείς αμοιβές, το εισόδημα μέσω του μισθού, ώστε να συμπαρασύρει θετικά την ιδιωτική κατανάλωση που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας. Για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της εργασίας, όχι στην βάση του καταναγκασμού και του φόβου της απόλυσης, αλλά με την παροχή εργασιακής ασφάλειας και σταθερότητας, ώστε κάθε εργαζόμενος να παράγει και να δημιουργεί, αξιοποιώντας κάθε πτυχή των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του. Οι παραπάνω στόχοι ορίζουν τη στρατηγική μας για την επόμενη μέρα. Είναι η βάση πάνω στην οποία επιλέγουμε να ξεδιπλώσουμε όχι γενικά το όραμα μιας αναπτυξιακής πορείας, αλλά το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Και έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι αυτό μας το όραμα είναι ένα win-win σενάριο για κάθε εμπλεκόμενο στην παραγωγική δραστηριότητα. Διότι διαμορφώνει συνθήκες οικονομικής μεγέθυνσης παράλληλα με την ύπαρξη ενός στιβαρού πλαισίου κοινωνικής δικαιοσύνης, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας που είναι προϋποθέσεις κεφαλαιώδης για την οικονομική ευημερία. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψατε μου να αρχίσω με αυτόν τον τρόπο, διότι στις μέρες μας υπάρχει έντονη η ρητορική του ότι εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το δρόμο της
δημοσιονομικής εξυγίανσης και της επιστροφής στην ανάπτυξη, δεν υπάρχουν διαφορές στο στρατηγική μας, στα πολιτικά σχέδια. Και έχουν εξισωθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει η προσέγγιση αυτή που θα μπορούσε να ονομάσει κανείς μια προσέγγιση κοινωνικής δικαιοσύνης σε αντιδιαστολή με μια προσέγγιση ακραία νεοφιλελεύθερη και κοινική. Θέλω όμως τώρα να μπω στο βασικό σκέλος της ομιλίας μου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σταθερός στόχος για τη χώρα από εδώ και στο εξής είναι να βελτιώσουμε την απόδοση της ελληνικής οικονομίας, να ενισχύσουμε τα σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να αξιοποιήσουμε στον βέλτιστο βαθμό και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Σήμερα το κράτος μπορεί να είναι πιο γρήγορο και γίνεται φιλικότερο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, χωρίς όμως να γίνονται και υποχωρήσεις σε ζητήματα ίσης μεταχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών έναρξης οικονομικής δραστηριότητας μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που θεσμοθετήσαμε, της μιας τάσης. Οι μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό μηχανισμό, στη δημόσια διοίκηση, στις αγορές προϊόντος, στο ασφαλιστικό σύστημα και στον τραπεζικό τομέα έφεραν την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και δεν είναι δικά μας λόγια. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, Going for Growth, αλλά και σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημόσια αναφέρονται σε αυτές, σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Η ανεργία, ο μεγάλος εφιάλτης για τη χώρα, που εκτοξεύθηκε στο 28%, στο 60% για τους νέους και σήμερα βαίνει μειούμενη κάτω από το 23%, αλλά παραμένει υψηλή. Η ανεργία λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια έχει μια σαφή υποδοτική τάση, με το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας να είναι θετικό κατά 250.000 θέσεις. Αυτά αποτελούν θετική εξέλιξη, αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί, διότι θέλουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό απομείωσή της. Και επιτάχυνση του ρυθμού απομείωσής της μπορεί να γίνει μέσω της επενδυτικής ανάκαμψης τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων επενδύσεων. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ως ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ. Και για να μην παγιωθεί αυτή η τάση ως αναπτυξιακή υστέρηση, πρέπει να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια υπέρβαση του ευρωπαϊκού μέσου όρου και μάλιστα αυτή να την πετύχουμε σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε εμείς τις προσπάθειές μας. Και αυτή η εστίασή μας αναλύεται σε ένα πλέγμα δράσεων και εργαλείων όπως ο αναπτυξιακός νόμος, η ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού μας συστήματος, η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, η πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη και σήμερα έχουμε 100% απορροφητικότητα μέχρι και το τελευταίο ευρώ, η αξιοποίηση του προγράμματος Juncker, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους διεθνείς οργανισμούς, η αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για 3η συνεχόμενη χρονιά, η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων που είχαν σταματήσει, η διάχυση του οικονομικού δυναμισμού που δημιουργούν μια σειρά επαγγελμάτων και η ανάδειξη, όπως προείπα, των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων μέσω της ελληνικής οικονομίας, μέσω ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού που βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας ήρθε το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης για να τερματιστεί οριστικά μια μεγάλη περίοδος αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία, δίνοντας
περισσότερη σαφήνεια γύρω από τα απαραίτητα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, για τα οποία πια δεσμεύονται οι εταίροι μας να τα υλοποιήσουν αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος, δηλαδή περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα. Αλλά όχι μόνο αυτό, δίνοντας και ένα πλέγμα συγκεκριμένων δεσμεύσεων και δράσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης. Όμως, το πιο σημαντικό στο κλείσιμο της αξιολόγησης και στην απόφαση του Eurogroup ήταν η ισχυρή δέσμευση των εταίρων μας ότι θα πράξουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου η Ελλάδα με το τέλος του προγράμματος ένα χρόνο από σήμερα να τερματίσει οριστικά τα προγράμματα στήριξης. Να μπορεί αυτοδύναμα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της και συνακόλουθα αυτόνομα να προσδιορίζει τις οικονομικές της πολιτικές μέσα στο πλαίσιο βέβαια το ευρωπαϊκό, στο οποίο έχουμε συνομολογήσει όλη την πρόθεσή μας να παραμείνουμε. Και πώς επιτυχάνεται αυτό στην απόφαση της 15ης του Ιούνιου? Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός της κατάλληλης επέκτασης των οριμάσεων των ομολόγων με τον καθορισμό του ορίου των μεικτών χρηματοδοτικών αναγκών και το κλείδωμα του ύψους των πλεονασμάτων, των πρωτογενών πλεονασμάτων γύρω στο 2% μακροπρόθεσμα, δίνει για πρώτη φορά ένα σαφές περίγραμμα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, το οποίο συνοδεύεται από την εγγύηση, την δέσμευση των εταίρων μας για τη λήψη επιπλέον μέτρων που θα τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση, και αυτό έγινε με την υιοθέτηση της πρότασης για τον μηχανισμό που θα συνδέει τα απαιτούμενα μέτρα, το μέγεθός τους, με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό με τη σειρά του επέτρεψε να μετατοπιστεί το βάρος της συμφωνίας από την πλευρά της δημοσιονομικής προσαρμογής, της λιτότητας, στην πλευρά της ανάπτυξης και στα ειδικά μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης, όπως η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, η έκτακτη πρόσβαση της Ελλάδας σε ειδικές χρηματοδοτικές γραμμές και κυρίως η δημιουργία ειδικού αποθεματικού, το οποίο θα στηρίξει την καθαρή έξοδο της χώρας μας στις αγορές ένα χρόνο από σήμερα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το ζήτημα του χρέους μετά από αυτές τις αποφάσεις δεν αντιμετωπίζεται πλέον μονοδιάστατα ως ένα λογιστικό ζήτημα τακτοποίησης οφειλών. Αλλά αντίθετα έγινε κατανοητό και αποτυπώθηκε με σαφήνεια ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας είναι πρωτίστως ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης και συνακόλουθα δυνατότητας της χώρας να αποπληρώνει σε λογικά πλαίσια χρεολύσια και επιτόκια σε ετήσια βάση. Με δύο λόγια, όσοι θα βλέπουν πια το χρέος της χώρας δεν θα κρίνουν τη βιωσιμότητά τους με βάση το λόγο χρέος προς ΑΕΠ, αλλά κυρίως με βάση τις δυνατότητες της χώρας, τη δυνατότητα της χώρας να ανταποκρίνεται στις ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές της ανάγκες. Και αυτή ήταν η πιο σημαντική απόφαση, το πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο το κερδίσαμε από πέρυσι τον Μάιο. Και σήμερα με όλο αυτό το πλέγμα των μέτρων ουσιαστικά έρχεται και δένει σε ένα περίγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει μια προοπτική βιωσιμότητας. Θα καταλάβατε ότι αναφέρομαι στην απόφαση του Eurogroup του Μαΐου του 2016 να μπει ένα πλαφόν στις ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας στο 15% του ΑΕΠ, που διαμορφώνει πράγματι ένα πλαίσιο εγγύησης για την προοπτική βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και όπως όλα δείχνουν, θα καταστήσει τη χώρα μας ικανή αυτή η απόφαση, αυτό το πλέγμα των δεσμεύσεων, να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές πολύ πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος σε ένα χρόνο από σήμερα. Θα με ρωτήσετε τώρα και ευλόγως, μα αυτό δεν υπήρχε δύο χρόνια πριν? Δεν υπήρχε το 2015?
αν τότε δεν διεκδικούσατε μια καλύτερη συμφωνία. Η απάντησή μου θα είναι σαφής, απόλυτη και κατηγορηματική. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα από τα παραπάνω. Ούτε το βάθος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που 2 χρόνια τώρα κάναμε, μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν γίνει ποτέ στον τόπο, περισσότερες από όσα γίναν σε 5 χρόνια, γίναν σε 2 χρόνια, και μιλάω όχι για περικοπές, μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, στο φορολογικό σύστημα, στο τραπεζικό σύστημα. Κυρίως όμως δεν υπήρχαν οι δεσμεύσεις που σας περιέγραψα σε σχέση με την προοπτική βιωσιμότητα του χρέους. Αλλά και οι δεσμεύσεις, οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη στροφή στην αναπτυξιακή στρατηγική. Γι' αυτό και η Ελλάδα δεν θα βγει τώρα στις αγορές προστατευμένα, προστατευμένη σε μια υγειονομική ζώνη για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους. Θα βγει με το σπαθί της και με όρους βιώσιμης προοπτικής. Γι' αυτό και η Ελλάδα δεν θα αναζητήσει σε 1 χρόνο από σήμερα, το καλοκαίρι του 2018, πιστωτική γραμμή στήριξης με νέες δεσμεύσεις, δηλαδή ένα και καλυμμένο νέο μνημόνιο για να αποχαιρετήσει το πρόγραμμα, αλλά μετά την απόφαση της 15ης του Ιούνιου είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει καθαρά και με τις δυνάμεις της και θα αποχαιρετήσει οριστικά τα μνημόνια και αυτήν την πολυετή ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας. Και για τον λόγο του αληθές, οι αγορές το αποδεικνύουν. Υποδέχθηκαν ήδη πάρα πολύ θετικά τη συμφωνία της 15ης του Ιούνιου. Και αυτό φάνηκε στα επίπεδα των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων, που βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη της κρίσης και ακόμα πιο πριν, από το 2009. Πρόσφατα αναβαθμιστήκαμε από τον οίκο αξιολόγησης Moody's. Οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας άλλαξαν σε θετικές, το ίδιο και το αξιόχρεο των τραπεζών. Το επενδυτικό περιβάλλον, το επενδυτικό ενδιαφέρον γίνεται από την Ελλάδα, εντάξει, είναι έντονο εδώ και αρκετό καιρό. Τις τελευταίες μέρες όμως έγινε ακόμα εντονότερο. Πλέον οι επενδυτές έχουν μάθει να διαβάζουν και να σταθμίζουν καλά τις αποφάσεις του Eurogroup, ακόμα και να σταθμίζουν πολιτικά τις αποφάσεις του Eurogroup, και άρα είναι έτοιμες και έτοιμοι οι επενδυτές να επανέλθουν δυναμικά στην ελληνική αγορά. Από τις επαφές μας γνωρίζουμε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αποκρισταλώνεται πλέον σε συγκεκριμένα αιτήματα, ειδικά στους τομείς που διαθέτουμε φυσικά πλεονεκτήματα, όπως η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές, οι μεταφορές και το διαμετακομιστικό εμπόριο, η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποιητική βιομηχανία, ο τουρισμός, αλλά και τα ερευνητικά μας κέντρα και το εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και είναι από αυτό εδώ το βήμα που θέλω για άλλη μια φορά να δράξω την ευκαιρία και να απευθυνθώ στην διεθνή επενδυτική κοινότητα και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα, να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, να επενδύσουν και να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθειά μας και να έρθουν τώρα, όχι στο μέλλον. Διότι ξέρετε, αν αναμένουμε διαρκώς το μέλλον, τότε διακινδυνεύουμε να χάσουμε το παρόν. Και το παρόν μας, το εδώ και τώρα, μας δείχνει ότι η πορεία της χώρας στο εξής θα είναι μόνο ανωδική. Διότι πλέον το πρόγραμμα προσαρμογής φτάνει στο τέλος του και είναι αυτή η κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να αναλάβει το έργο της ταχύτατης ολοκλήρωσής του, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς άσκοπες αμφιταλαντεύσεις. Είναι πια καιρός για την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, να πατήσει ξανά στα πόδια της και να σηκωθεί. Να μην είναι πια ο ασθενής της Ευρώπης, και νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες να το πράξει. Το έχει αποδείξει
τα δύο αυτά τελευταία χρόνια. Και πρέπει να συνεχίσεις αυτό το δρόμο. Να συνεχίσεις αυτό το δρόμο, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, για την επόμενη γενιά που θέλει να ζήσει και να δημιουργήσει την πατρίδα της. Ειδικά ως προς τους νέους μας επιστήμονες ρίχνουμε όλο το βάρος για να αντιστρέψουμε τη φυγή τους προς το εξωτερικό με συγκεκριμένες δράσεις που στηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα μας και τους επιτρέπουν να διακριθούν με αξιώσεις στους τομείς εξειδίκευσής τους. Η χώρα μας διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας και παρά τις συνθήκες λιτότητας καταφέραμε να αυξήσουμε τις δαπάνες για την έρευνα κατά 30% τη δύσκολη χρονιά το 2016 και να φτιάξουμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ, στην ίδια κατεύθυνση που θα διαθέσει για το διάστημα 2016-2020 κεφάλαια συνολικού ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 180 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα 60 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Ελλάδα, επομένως, αγαπητοί φίλοι, χάρη στις προσπάθειές της και στη συμφωνία που πέτυχε για το χρέος, γυρίζει σελίδα. Βασίζεται πια σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο, εγγυάται την ομαλή λειτουργία των θεσμών και προωθεί ένα δικαιότερο μοντέλο ανάπτυξης που στοχεύει στην παραγωγή πλούτου αλλά και στη δίκαιη κατανομή αυτού του πλούτου. Αυτός, θεωρώ, είναι ο ασφαλέστερος δρόμος προάσπισης του δημοκρατικού μοντέλου και θα έλεγα ότι είναι αυτό που σήμερα χρειάζεται όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ως προοπτική ασφάλειας και ευημερίας για τους ευρωπαϊκούς λαούς σήμερα δοκιμάζεται στον πυρήνα της δημοκρατικής της νομιμοποίησης και βρίσκεται σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους στην ιστορική της διαδρομής. Στην ιστορική της διαδρομή. Οι εχθροί της δημοκρατίας, όπως οι ακραίες ξενοφοβικές απόψεις, η δημαγωγία, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, διαβρώνουν εκ των έσω την πίστη στο ευρωπαϊκό όραμα και επιτείνουν την αρνητική επίδραση των εξωτερικών προκλήσεων, όπως το προσφυγικό ή οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Και τώρα παρά ποτέ είναι που χρειάζονται συντονισμένες δράσεις σε μια πιο προοδευτική κατεύθυνση. Και μπορώ με συγκρατημένη αισιοδοξία να πω ότι τα ρεύματα αλλαγής υπάρχουν και νέοι συσχετισμοί διαμορφώνονται με σκαμπανεβάσματα, όχι με ευθύγραμμη προοπτική, αλλά διαμορφώνονται και ισχυροποιούνται και έρχονται στο προσκήνιο. Η Ευρώπη ως υπόθεση αφορά τη συλλογική προοπτική των λαών της και δεν περιορίζεται όπως θέλει η συντηρητική αντίληψη στα όρια ενός οικονομικού ή ενός γεωγραφικού χώρου. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια προοδευτική επανάσταση απέναντι στην μονόπλευρη και αέναη λιτότητα που η συντηρητική πολιτική ηγεμονία στην Ευρώπη επέβαλε τα τελευταία χρόνια και επιδιώκει να παγιώσει ως αναπόδραστη μοίρα. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη συνολικά. Μια ολοκληρωμένη, μακρόπνοη αναπτυξιακή στρατηγική που θα στηρίζει πρώτα και κύρια το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα εμπνέει τα σχέδια ζωής των νέων ανθρώπων αυτής της Ηπείρου. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Η στήριξη λοιπόν της εργασίας και των δικαιωμάτων, καθώς και η επαναθεμελίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, θα στηρίξουν την κοινωνική συνοχή και θα επαναφέρουν την πίστη των λαών της Ευρώπης στις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες. Αυτός είναι μόνο ο δρόμος. Οι άλλοι δρόμοι οδηγούν στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, οδηγούν στην επέκταση της αβεβαιότητας.
Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το κρίσιμο timing, σε αυτό το κρίσιμο momentum για την Ευρώπη, η Ελλάδα, η χώρα μας, επιστρέφει. Ανακτά την αξιοπιστία της και διατηρεί την τεράστια γεωπολιτική αξία και σημασία της. Η φωνή της ισχυροποιείται και συμμετέχει με επικοδομητικές προτάσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, σε αυτή την κρίσιμη συζήτηση, τον κρίσιμο διάλογο για τη νέα αρχιτεκτονική και το μέλλον της Ευρώπης. Η επιστροφή μας στην κανονικότητα με σταθερά βήματα και η εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων και του παραγωγικού μετασχηματισμού συνοδεύεται ήδη από την πλατιά εμπιστοσύνη που την κερδίσαμε τα δύο αυτά χρόνια. Την πλατιά εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας. Οι επενδύσεις ανακάμπτουν και η οικονομία από εδώ και στο εξής θα αναπτύσσεται με βιώσιμους όρους. Στόχος μας ταυτόχρονα αυτή η ανάκαμψη να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή εργασία και την ευημερία για τους πολίτες μας. Λες και φίλοι, αυτή τη δικαίωση πιστεύω ότι αξίζουν οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και οι απώλειες που είχαμε, οι απώλειες μιας χαμένης δεκαετίας. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, για να κερδίσουμε τα επόμενα χρόνια που έρχονται μπροστά μας και θα είναι σαφώς καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε.